Από το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου έχει τεθεί σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος με διάρκεια έως και 6 μήνες, δηλαδή έως και την 31η Οκτωβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων και αγροτικών υπολοιμάτων, ενώ πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρα. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπαίθριες θερμές εργασίες όπως οξυγονοκολλήσεις ή η οκτωβριου σε ολο αυτο το διαστημα απαγορευεται αυστηρα το καψιμο ξερων χορτων και αγροτικων υπολοιμμάτων, ενω πρεπει να αποφευγονται οι εργασιες σε εξωτερικους χωρους οι οποιες θα μπορουσαν να προκαλεσουν σπινθηρα επισης θα πρεπει να αποφευγονται οι υπαιθριες θερμες εργασιες οπως οξυγονοκολλησεις η χρηση τροχου Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπαίδων του φέρουν οι ιδιοκτήτε, ενώ σε βάρο εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικίου χώρου, το οποίο εισπράττει ο Δήμο. Έχει ξεκινήσει επίσημα η αντιπυρική περίοδο, οπότε ευχαριστούμε την προσοχή σε όλου του πολίτε ε, απαγορεύεται πλέον να καίμε στην ε, Ήπεθρο. Κατά την αντιπυρική περίοδο δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές μέσα σε δάση ούτε σε χώρες που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμένα υπολείμματα καύση στην Ήπεθρο διότι ενδέχεται να αναζωπηρωθούν με καταστροφικές συνέπειες. Σε καμία περίπτωση δεν γέμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην Ήπεθρο. Το καλοκαίρι δεν γίνεται ξερά χόρτα και κλαδιά δεν ανάβουμε σε δάση. Επίση, δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα και σπίρτα από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσο. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσο, διότι υπάρχει κίνδυνο ανάφλεξή του, ούτε γυάλινα μπουκάλια. Δεν κάνουμε χρήση βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων κοντά σε δασικέ ή χορτολιβαδικέ εκτάσει και δεν σταθμεύουμε ποτέ καταλητικό όχημα πάνω από ξερά χόρτα. Οι πολίτε πρέπει να συμμορφώνονται επίση με τι απαγορευτικέ πινακίδε πρόσβαση στο δάσο σε περίοδου υψηλού κινδύνου. Σε περίπτωση που οι πολίτε αντιληφθούν φωτιά, πρέπει να καλέσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199 ή στον αριθμό Πολιτική Προστασία το 112. Μόλι δούμε καπνό. Αμέσως καλούμε στο 199 και ενημερωνούμε τις αρχές για να επιληφθούμε άμεσα, να μην έχουμε κάποια άσχημη εξέλιξη πυρκαγιάς και ειδικά αυτές τις μέρες που κάνει και πάρα πολύ ζέστη». Κατά την επικοινωνία με την πυροσβεστική, περιγράφουμε το είδο τη βλάστηση που καίγεται, προσδιορίζουμε την κατεύθυνση τη πυρκαγιά και ενημερώνουμε κατ' για την ένταση ή άλλε συνθήκε στο σημείο. Δίνουμε σαφείς πληροφορίε τόσο για την τοποθεσία και το ακριβέ σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά ή τον καπνό. Αν δούμε πυρκαγιά, τηλεφωνούμε αμέσως στο 199. Βρίσκουμε οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας civilprotection.gr.